Είναι πάντα χαρά μου να έρχομαι στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και να πούμε ότι μετά από πολλά χρόνια ξαναγίνεται ένα τέτοιο μεγάλο διεθνές τουρνουά στα Χανιά. Η ιδιαιτερότητα αυτού του τουρνουά είναι ότι είναι το καλύτερο τουρνουά στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει προσορκίσει λοιπόν πάρα πολλούς κορυφαίους γκραντμέντ από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Θα σας γελάσω πόσες χώρες είναι συμμετοχές, αλλά επειδή παίζω στο εξωτερικό και βλέπω τους παίκτες, είναι πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Ελπίζω είναι η πρώτη προσπάθεια μετά από πολλά χρόνια αυτό το τουρνουά διεθνές στα Χανιά 2019. Εύχομαι να συνεχιστεί. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πάντα χαρά μου να παίζω εδώ. Έπαιζα και παλιότερες άλλες διοργανώσεις στα Χανιά και πάντα μου αρέσει να έρχομαι στην πόλη των Χανίων για να περάσω ωραία και ταυτόχρονα να συνδυάσω τις διακοπές μου και εμένα τόσο μεγάλο τουρνουά. Φυσικά. Πόσο σημαντικό είναι να γίνετε τέτοιες διοργανώσεις και πόσο πολύ βοηθάνε και εσείς από την άποψη ότι και τα έξοδα είναι λιγότερα από το να φύγετε να πάτε στο εξωτερικό, έτσι και έρχονται αυτοί εδώ πέρα, αλλά γενικότερα ανεβαίνει και το πρεστίζ των Ελλήνων παικτών. Βεβαίως, τώρα η χώρα μας έχει ανάγκη από τέτοια μεγάλα τουρνουά. Να πούμε ότι η Κρήτη είναι πρωτεργάτης σε αυτά τα τουρνουά. Γίνονται διάφορα τουρνουά στο νησί της Κρήτης. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει μονοτονίσει το ενδιαφέρον στις μεγάλες διοργανώσεις στη Κρήτη. Γίνονται διάφορα τουρνουά. Και ευχή είναι να γίνονται, αν μπορούν να συνεργαστούν όλα αυτά τα τουρνουά μεταξύ τους και στην πόλη του Ηρακλείου και στην πόλη της Παλαιόχωρας, που είναι ένα κλασικό τουρνουά που παίζουν 12 χρόνια, φανταστική. Και στην πόλη του Ηρακλείου και στην πόλη του Χανίου να γίνει μια συνολικά ένα Grand Prix, ένα τουρνουά, έτσι ώστε οι πολύ κορυφαίοι σκακιστές, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που λέτε για τα μεταφορικά, να μπορούν να έρχονται εδώ και να συνδυάζουν και τις διακοπές και το παιχνίδι.